χάλια κατάσταση. Τι νιώθετε, έχετε τι σας ήταν? Πολύ ψηλό πυρετό για δύο ημέρες. Ναι. Πολύ μεγάλο πονοκέφαλο. Ο Βαγγέλης έχει κολλήσει τα έναν ή ένα. Εδώ και 4 ημέρες παίρνει αντιϊκά φάρμακα, αλλά δεν νιώθει καλύτερα και ανησυχεί. Τον συναντήσαμε στα επίγοντα του νοσοκομείου Ελπίς, όπου πήγε για να τον εξετάσουν και πάλι. Είναι ένας από τα εκατοντάδες θύματα της φετινής επέλασης της γρίπης. Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων έχει σημανιστεί ένα γερμός για τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, με τη χώρα μας να έχει αυξημένα ποσοστά. Οι περισσότεροι ασθενείς που έρχονται στα ιατρία, θα έλεγα ότι σε ένα ποσοστό 50% και λίγο περισσότερο, βγαίνουμε μια διάγνωση γρίπης, οπότε τους χορηγείται το αντιϊκό φάρμακο. Για ποιο λόγο χορηγούμε τα αντιϊκά φάρμακα? Πρώτον, για να μην έχουμε μια επιδείνωση και να πάμε σε μια γρήγορη ίαση, αλλά και ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι για να μην εξαπλωθεί. Οι γιατροί τονίζουν ότι όσοι έχουν νοσήσει από ήττα έναν ή ένα θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα, για να προφυλάξουν τον εαυτό τους, αλλά και για να μην μεταδώσουν τον ιό της γρήπης σε άλλους. Το πόσο επιθετικός είναι φέτος ο ιός της γρίπης φαίνεται ξεκάθαρα και στα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμόξεων, καθώς μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 51 άτομα, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαμε 39 θανάτους. 114 ασθενείς νοσηλεύονται στην εντατική, ενώ τα κρούσματα είναι σχεδόν διπλάσια με πέρυσι. Έχουμε πολλά σοβαρά περιστατικά σε ηλικίες μεταξύ 30 και 50 ετών. 17 στα 10 λέει, που δείχνει, για να βγαίνουν όλα θετικά όσα στέλνουν, ότι όλα τα περιστατικά με αναπνευστική λίμωξη σε αυτή την περίοδο είναι σχεδόν τα περισσότερα είναι γρήπη. Δηλαδή δείχνει πολύ μεγάλη νοσηρότητα. Στη Μεγάλη Βρετανία, μέσα σε μία εβδομάδα, είχαμε 85 εισαγωγές σε νοσοκομεία εξαιτίας της γρήπης, ενώ συνολικά τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 469. Αυτό όμως που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι ότι 219 ασθενείς έχουν νοσήσει από έναν υπότυπο της γρήπης τύπου Α, που μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστός. Η μετάλλαξη του ιού είναι μια πιθανή εξήγηση. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει προστασία του πληθυσμού από το εμβόλιο που κυκλοφορεί.